Φίλοι του Alpha Sports TV, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα από το κλειστό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ανδρών Αλφα κατηγορίας χειροσφαίρισης. Μεγάλο παιχνίδι, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κόντρα στον Παρνασσό Στροβόλου. Ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο έκανε ουσιαστικά πρεμιέρα με το Super Cup. 17-16 κέρδισε ο Παρνασσός, κατέκτησε το πρώτο τίτλο της χρονιάς. Σήμερα οι δύο ομάδες κοντράρονται στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον πρωταθλητή Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα. Στον θεσμό από την άλλη, ο Παρνασσός ο Στροβόλου, ο οποίος κατέκτησε το περσινό κύπελλο, κέρδισε και το Super Cup, θέλει να μπει σφήνα και να σπάσει αυτό το σερί που έχει των τίτλων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Θέλει το πρωτάθλημα η ομάδα του Σάββα Ζωγράφου. Έχουμε μαζί μας και τον Αριστοκλή Χριστοφή, προπονητής στο επάγγελμα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αριστοκλή. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Να σε καλωσορίσουμε και στον Alpha Sports TV. Μαζί θα σχολιάζουμε αρκετά από τα παιχνίδια που θα μεταφέρουμε στο μέσω live streaming στους φίλους της χειροσφαίρισης και όχι μόνο. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Πώς το αναμένεις εσύ από πλευράς τακτικής και όχι μόνο? Καλησπέρα Αντρέα, να ευχαριστήσουμε ξανά τον Alpha Sport που μας φέρνει κοντά στο άθλημα. Βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο ντέρπι. Όπως είχαμε δει και στην Ασπίδα, ένα πολύ κλειστό σκορ με τη διαφορά στο ένα τέρμα να κρίνεται η Ασπίδα. Οι ομάδες σήμερα φυσικά και θα φαίνονται πιο έτοιμες, έχοντας παιχνίδια και το Super Cup και ο Παρνασσός στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και να μεταφέρω και τα δικά μου συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Στροβόλου. Ήταν παράληψή μας, ναι, έχει προκριθεί σε βάλος της Εστουτιάντες στο Βέλγιο με συνολικό σκορ 57-58. Ιτήθηκε με δύο τέρματα στον πρώτο παιχνίδι 31-29, κέρδισε με 25-28 και πήρε πανάξια την πρόκριση στους 32 του Challenge Cup, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ρουμανική ομάδα, η οποία ελπίζει μάλιστα ο Παρνασσός ακόμα και πρόκριση στις 16 ομάδες της Ευρώπης του Challenge Cup. Πολύ σωστά φίλε Ανδρέα. Ο Παρνασσός ούτως ή άλλως δεν ήταν το φαβορί στο πρώτο παιχνίδι με τη δευτεραθλήτρια Βελγίου. Τώρα και με τη ρουμάνικη υπάρχουν ομάδα, υπάρχουν κρυφές ελπίδες. Ας ευχηθούμε στον Παρνασσό καλή επιτυχία στην ευρωπαϊκή του πορεία. Έχει πάρα πολλά χρόνια να δούμε πρόκριση κυπριακής ομάδας στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Οι πλήστες φορές συνοδεύονται και μάλιστα με πολύ βαριά σκορ, και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Σάββα Ζωγράφου. Θα πρέπει να πιστώσουμε τον Παρνασσό Στροβόλου, ο οποίος πήγε στο Βέλγιο και με εξαιρετική απόδοση των επαναληπτικών κατάφερε και πήρε αυτή την πρόκριση. Μιλώντας μάλιστα με τον Σάββατο Ζωγράφο Αριστοκλή μετά το πρώτο παιχνίδι, μου είπε: αύριο πάμε για την πρόκριση. Το πίστευε, το έβλεπε ότι έχει τις δυνατότητες να κοντράρει στα ίσα την Εστουτιάντες και το έκανε και μάλιστα μέσα στο Βέλγιο. Ακριβώς, ακριβώς. Ο φίλος Σάββας Ζωγράφος, ένα παιδί του αθλήματος, μεγαλωμένος, γαλουχημένος στη ΣΠΕ Στροβόλου. Και αν θυμάμαι καλά, η τελευταία επιτυχία ήταν της ΣΠΕ Στροβόλου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις 7-8 χρόνια πριν. Είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί να μεταφέρει αυτή την πίστη και μπορεί να μεταφέρει να καταφέρει το ακατόρθωτο. Ξανά τα συγχαρητήριά μου στον Παρνασσό. Το παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Παρνασσό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο θέλει, όπως είπαμε, σήμερα την νίκη. Ουσιαστικά θέλει να σπάσει αυτό το σερί που έχει ο Παρνασσός με τις δύο σερί νίκες, τη μία στο κύπελο, τη μία την άλλη στο Super Cup, χάνοντας μάλιστα δύο τίτλους η ομάδα του Άντρε Ανδρέου. Ένας προπονητής ο οποίος παθιάζεται, είναι νικητής, θέλουν οι ομάδες του να μην χάνουν. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα έχει ένα αντάξιο αντίπαλο και θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια το ευρωπαϊκό, για να κατακτήσει αυτό το πρώτο δίποντο της χρονιάς. Τα κίνητρα είναι πολλά και για τις δύο ομάδες. Το γόητρο και των δύο ομάδων, και οι δύο ομάδες θέλουν να το κρατήσουμε ψηλά. Φαίνεται τώρα από τακτικής πλευράς ότι
Ο Ανδρέας Αντρέου έχει ξεκινήσει με ίσως τους πιο έμπειρους παίχτες τους οποίους διαθέτει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο Παλμαρέ του. Βλέπουμε ένα ψηλό σχήμα. Με Κυριάκο Σοφοκλέους. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει στην αρχική εφτάδα τον Κυριάκο Σοφοκλέους. Το ξέρει και ο Κυπριανού. Που επίσης βέβαια, δύο παιδιά πολύ ψηλά στον κεντρικό διάδρομο. Στις θέσεις 3 και 4 όπου έχει δημιουργήσει αυτό το ψηλό σχήμα για να αποτρέψει σε πρώτο λόγο από τον Γιώργο τον Παπακυπριανού τα εύκολα σούτ από τα 9 μέτρα. Κάτι το οποίο θεωρώ και όπως φάνηκε και από την ομάδα του Παρνασσού στο Βέλγιο, ο Γιώργος Παπακυπριανού, αν θυμάμαι καλά, με 9 γκολ. Ήταν ο διακριθής του αγώνα. Ο μεγάλος ο διακριθής, ο πρώτος σκόρερ του Παρνασσού. Δεν κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα στο πρώτο παιχνίδι. Ο Στούπης είχε κρατήσει ψηλά την σημαία στο πρώτο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, στον επαναληπτικό. Αυτό δείχνει την ποικιλία η οποία υπάρχει στο σκοράρισμα από την ομάδα του Παρνασσού. Και έχουμε μια νέα πολύ μεγάλη προσθήκη. Τον Χρήστο τον Χρυσάνθο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απόκτημα από τον Αποέλ Σπες, ο οποίος προσδίδει μια διαφορετική διάσταση, το έστω αμυντικά, στον Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Έτσι, φυσικά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με 6 προσθήκες, αν δεν κάνω λάθος, στη φετινή περίοδο, έχουν μειώσει σε μεγάλο βαθμό το μέσο όρο ηλικίας. Και έχουμε τον πρώτο γκολ και μάλιστα από τον Χρήστο Χρυσάντου. Αυτό που λέγαμε, μια σπουδαία προσθήκη για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Χρειάστηκαν σχεδόν 3 και κάτι λεπτά για να δούμε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι, και αυτό από τον Χρήστο Χρυσάντου. Αυτό επιβεβαιώνει την τακτική των δύο ομάδων με δύναμη στην άμυνα. Κάτι το οποίο είχαμε δει και στην Ασπίδα με το στενό σκορ και μικρό σκορ 16-17 που τελείωσε το αγώνας. Ο Χρυσάνθου φυσικά είναι μια εξαιρετική επιλογή σε θέση pivot και είναι μια επιλογή η οποία δύσκολα μπορεί να ανακομφθεί από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην επίθεση με τον Παπακυπριανού, αλλάζει την μπάλα με τον Στούμπη. Δημοσθένους κέρδισε το πέναλτι με τη χαρακτηριστική κίνηση του Βασίλη Δημοσθένους. Όταν πάρει θέση, νομίζω δύσκολα μπορεί να υπάρξει αμυντικός να τον ανακόψει. Ακριβώς. Έμπειρος ο Βασίλης και είναι κάτι το οποίο το χαρακτηρίζει, το ότι όταν πάρει την μπάλα οι προσπάθειες του έχουν καλό αποτέλεσμα. Ο Στουπής τώρα, ο οποίος έχει πετύχει το πρώτο γκολ του Παρνασσού από το σημείο του πέναλτι. Σοφαρίζεις 1-1. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και τις νέες προσθήκες του Παρνασσού, με τον Νικηφόρου, τον Δημήτρη Νικηφόρου, ο οποίος επέστρεψε από την Ελλάδα, και τον Διομήδη Άργους, υπόγραψε στον Παρνασσό και άφησε ουσιαστικά μετά από χρόνια το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είδαμε και έναν γκολ από τον Τσακουρίδη. 2-1 προηγείται το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Βλέπουμε εδώ πως ξέφυγε από τον Παπακυπριανού, δεν μπόρεσε να τον καλύψει σωστά ο Στούπης. 2-1 προηγείται το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Μια δύσκολη θέση από εκεί που χρησιμοποιείται ο Έλληνας παίχτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, αφού αγωνίζεται στη θέση του δεξιού ίντερ και έχοντας σαν καλό χέρι το δεξί, σίγουρα είναι δύσκολο. Σοφοκλέους, εξαιρετική κίνηση από τον 36χρονο πλέον Κυριάκο Σοφοκλέους. Το βλέπουμε στους δέκτες μας. Σκόραρε, έκανε το 3-1. Βλέπουμε εδώ με το στυλ και τον τρόπο το οποίο έκανε την προσπίση στον Παπακυπριανού. Σκόραρε απέναντι στον Ταρτή, ο οποίος μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην ενεργό δράση. Τον έπεισε τελικά ο Σάββας ο Γράφος να επιστρέψει στα γήπεδα. Έτσι. Τελικά φαίνονται ότι οι φιλίες είναι υπεράνω ηλικίας. Και βλέπουμε τον Ταρτίο τώρα να αγωνίζεται κανονικά στον Παρνασσό μετά από 4 χρόνια, όπως είπες. Και μάλιστα είχε εξαιρετική παρουσία στο Super Cup και εδώ και έδωσε συνέχεια και στις ευρωπαϊκές επιτυχίες του Παρνασσού, γιατί ήταν εξαιρετικός και στο Βέλγιο ο Ταρτίος. Από ό,τι μαθαίνω και από τα παιδιά του Παρνασσού, είναι το άτομο το οποίο τους μεταφέρει εμπειρίες, τους βοηθά
και πρακτικά και θεωρητικά, δίνοντας τους αρκετές συμβουλές, αλλά και ψυχώνοντας τους πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Περσί αντιμετώπισε πρόβλημα στο τερματοφύλακα ο Παρνασσός. Φέτος όμως ενισχύθηκε με δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ο ένας είναι ο Ταρτίος, η προϊστορία του τα λέει όλα. Πολυνίκης, ένας αθλητής ο οποίος έχει κατακτήσει τα πάντα, ίσως τους περισσότερους τίτλους από κάτω ή άλλο αθλητή στην Κύπρο στο άθλημα της χειροσφαίρισης. Και έχει και ένα ακόμα, τον Ανδρέα Στυλιανού, διεθνής και αυτός. Εξαιρετικό γκολ τώρα από τον Στούμπι, κάνει το 3-2. Πόσο δύσκολο είναι ο τρόπος με τον οποίο σκόραρε τώρα ο Στούμπις. Θα το δούμε και σε επανάληψη, αν μπορούμε να το δούμε σε replay τον γκολ. Εδώ ήταν το τελείωμα. Αν μπορούμε να πάμε πίσω και να δούμε και την αρχική. Όπως θα δείτε στον γκολ του Στούμπι, ήταν μια πολύ καλή κίνηση σε screen από τον Βασίλη τον Δημοσθένους, με μια μεγάλη απειλή από τον Γιώργο Παπακυπριανού, δίνοντας το αρκετό χώρο να κινηθεί. Και το σούτ από κάτω, όπως το λέμε, είναι το σούτ το οποίο μπορεί ο Στούμπις και το έχει όταν του δοθεί ο χώρος. Είδαμε και την πρώτη αποβολή δίλεπτη στον Δημήτρη Νικηφόρου, ο οποίος αποχωρεί για ένα δίλεπτο. Δεν είχε προλάβει σε εκείνη τη φάση να αμυνθεί σωστά, να αμυνθεί κανονικά, πηγαίνοντας μόνο στο χέρι του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρώτη δίλεπτη αποβολή. Με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να βρίσκεται στην επίθεση της Τσακούρης, αλλάζει με τον Σοφοκλέου, έκανε βήματα εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Βήματα ήταν κανονικά. Οι αποστάσεις έχουν μεγαλώσει τώρα με 5 παίχτες γηπέδου για το Ευρωπαϊκό, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο δύσκολες οι πάσες, πιο δύσκολο το γύρισμα της μπάλας. Αυτό που ένα φάουλ τώρα από τον κυράγο του Σοφοκλέους. Είναι ίσως ο μοναδικός παίχτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που μπορεί να σταθεί απέναντι από τον Γιώργο Παπαγυπριανού. Στο ένας με ένα, ναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Ο Κυριάκος, διαθέτοντας το κορμί και την εμπειρία, καταρτισμένος πολύ σωστά σε αμυντικά καθήκοντα, όπως και τώρα που έχει πάρει τον μπλοκ μπροστά από τον Παπακυπριανό. Είναι το άτομο το οποίο θα στηρίξει την άμυνα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τώρα ένα πέναλτι το οποίο έχει κερδίσει ο Γιώργος Στυλιανού. Ναι, το είδαμε τώρα σε επανάληψη. Και το είδαμε σε επανάληψη ακριβώς, έχοντας τον αμυντικό μέσα από τα 6 μέτρα, όπου θεωρείται απευθείας 7 μέτρα ρήψη. Και το πέναλτι για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με τον Καρκαλά. Τώρα σκοράρει, θα κάνει το 4-2 και κάπως ματιάσαμε Αριστοκλή τον Χρήστον τον Χρυσάφτου, γιατί αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα, ένιωσε ένα τσίμπημα. Ενημερώθηκα τώρα και από τον ίδιο αλλά και από τον γιατρό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου ότι δύσκολα μπορεί να συνεχίσει, και αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα για το Ευρωπαϊκό. Σίγουρα. Για το πλάνο ουσιαστικά που έχει καταστρώσει ο κύριος Ανδρέας Ανδρέου, και βλέπουμε τώρα αυτό να αλλάζει το πλάνο του, έτσι. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό βλέπουμε, αφού γινόταν η αλλαγή για την άμυνα. Εξαιρετική πάσα, εξαιρετική από τον Παπακυπριανό. Εξαιρετικό μάζεμα της μπάλας από τον Βασίλη τον Δημοσθένους. Και φυσικά το κέρδος είναι ένα πέναλτι. Βλέπουμε και την εξαιρετική κίνηση. Βλέπουμε εδώ πίσω από την πλάτη. Δεν μπόρεσε ούτε ο Ευάγγελος Κώστα αλλά ούτε και ο Γιώργος Στυλιανού να στανακόψει τον Δημοσθένους. Του πεις στην εκτέλεση του πέναλτι. Σκοράρει ψηλά η μπάλα. Και 4-3 μειώνει ο Παρνασσός Στροβόλου. Είμαστε σχεδόν στο δεκάλεπτο και αν σκεφτούμε ότι στα πρώτα 3 λεπτά δεν είχαμε γκολ, στα επόμενα 7 είχαμε 7 γκολ, κάτι το οποίο βλέπουμε είναι οι γρήγορες επιθέσεις. Οι επιθέσεις εκτελούνται χωρίς μεγάλη καθυστέρηση και είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει κυρίως τον Παρνασσό.
Και εδώ που βλέπουμε είναι πως ο Σάββας ο ζωγράφος έβαλε τώρα τον Μπρούντζο στο παιχνίδι, έβαλε και τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνου. Είναι το rebound εκεί ο Κυριάκος Σοβοκλέους, έμπειρος, 5-3 μπροστά ο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό που βλέπουμε από το Σάββατο ζωγράφο τώρα είναι το ότι έχει περάσει και αυτός κάποιους πιο έμπειρους παίχτες στον αγώνα, κυρίως στην άμυνα. Και έχουμε, έχει τώρα παίρνουν οδηγίες οι παίχτες όπως ανοιχθούν σε όλο το γήπεδο για να μπορέσουν να ανοίξουν την άμυνα του Ευρωπαϊκού. Ο Σάββας ζωγράφος, ο οποίος ακόμα δεν είναι τόσο χρόνο, σε ένα εξαιρετικό χειροσφαιριστή, κατ' εμέναν από τους κορυφαίους ακραίους της Κύπρου, τον νέαρχο τον Μιχαηλίδη, ο οποίος με την εμπειρία του, με τα γκολ του, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά βασικά, γιατί είναι αριστερόχερας, δύσκολα να κόπτεται ο νέαρχος ο Μιχαηλίδης. Ο νέαρχος ήταν ένα βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας από την πολύ νεαρή ηλικία. Είχα μία συζήτηση μαζί του πριν τον αγώνα. Είχε πάθει μία θλάση στο ευρωπαϊκό αγώνα που είχε ο Παρνασσός και ίσως ο φίλος Σάββας ζωγράφος να θέλει να προστατεύσει τον νέαρχο. Ακριβώς. Για κάποιο πιο τον έβαλε πάθημα στην αποστολή. Παρόλα αυτά θα το δούμε στη συνέχεια, θα τον έχει στη διάθεσή του. 5-4 ο Παρνασσός σκόραρε με τον Γιώργο Παπακυπριανού. Στυλιανού αλλάζει την μπάλα με τον Ξένιο τον Κυπριανού. Άστοχο το σούτ του. Τρέχει ο Παρνασσός για την ευνηδιασμό. Θέλει την ισοφάριση. Παπακυπριανού παίρνει πάνω του την μπάλα. Σκοράρει με χαρακτηριστική άνεση εδώ στην φάση αυτή. Ο Γιώργος όταν πάρει βήματα, όταν μπει σε πορεία σου, πολύ δύσκολο μπορείς να το σταματήσεις. Πολύ δύσκολα μπορείς να το σταματήσεις. Γι' αυτό και όπως προαναφέραμε, ο Κυριάκος Σοφοκλέους που συνήθως βρίσκεται μπροστά του, παίζει μία άμυνα γρήγορη πριν καταφέρει να πάρει τα βήματά του ο Γιώργος Παπακυπριανού. Γι' αυτό που έχω προσέξει, δεν ξέρω αν μπορείς να με διαφωτίσεις και εσύ καλύτερα, Αριστοκλή, είναι εδώ το πέναλτι που κερδίζει ο Κυριάκος Σοβοκλής. Παρ' όλα αυτά βλέπω τον Κυριάκος Σοβοκλής να είναι λίγο κουρασμένος σε αυτό το 13 λεπτό που έχουμε διανύσει ήδη στον αγώνα. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται, ναι. Και φυσικά έχει να κάνει με το ότι ο Κυριάκος είναι ίσως από τους 2-3 παίχτες που δεν έχουν ακόμη αλλάξει και μεταφέρει όλο το βάρος της άμυνας ο Κυριάκος, παίζοντας κοντά στον Παπακυπριανού και σκοράροντας μέχρι τώρα τα δύο από τα 5 γκολ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. 6-5 ο Καρκαλάτος γράφει ένα ακόμα γκολ για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Βλέπουμε τώρα να επιστρέφει το Ευρωπαϊκό στην άμυνα 6-0. Για κάποια στιγμή είχε βγει ο Κυριάκος Σοφοκλέου στο man-to-man. Γυροφέρνει την μπάλα ο Παρνασσός. Παπακυπριανού στον Μπις Μπρούντζος. Σκοράρει ο Μιχαήλ, αν είδα σωστά. Εξαιρετικός, εξαιρετικό τελείωμα. Εξαιρετική κίνηση του ουσιαστικά. Βεβαίως. Θα μπορούσαμε να δούμε ξανά τον γκολ σε replay του Παρνασσού. Βλέπουμε ξανά εδώ την κίνηση. Άλλαξε την μπάλα ταχύτατα ο Μπρούντζος με τον Μιχαήλ. Άργησε να πάει πάνω του. Βεβαίως. Είναι αυτό το πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να κερδίσει η επιτυχόμενη ομάδα όταν οι απειλές εκτελούνται σε πολύ γρήγορες ταχύτητες. Ο Τριμιθιώτης δεν μπόρεσε να πάει γρήγορα πάνω του. Εδώ μια απόκρουση από τον Ταρτίο. Ο οποίος σιγά σιγά ζεσταίνεται από ό,τι φαίνεται. Στις τελευταίες δύο επιθέσεις έχει κάνει τις αποκρούσεις. Κλείνεται από τρεις μάλιστα τώρα ο Παπακυπριανού. Είναι ο ευθύνων νους των επιθετικών προσπαθειών του Παρνασσού. Βεβαίως. Και γι' αυτό ρίχνουν όλο το βάρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για να τον ανακόψουν. 6-6 στο 14 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, στο μεγάλο ντέρπι ουσιαστικά του κυπριακού handball, κυπριακής χειροσφαίρισης. Εξαιρετική επέμβαση από τον Μινά. Δίλεπτο
για τον Τσακουρίδη. Πάλι έγινε μια σωστή απειλή, μια γρήγορη απειλή, κίνηση επιθετική από τον Θα Παρνασό. Πρέπει να το δούμε σε replay αν μπορούμε τη φάση. Και θα δείτε ότι μένει μεγάλο κενό. Να το ρίξουμε στον πις, πάει στην εκτέλεση του πέναλτι. Σκοράρει ο Στουμπής για πρώτη φορά. Ο Παρνασσός ο Στρογόλου μπροστά στο σκορ. 6-7 και με παίχτη λιγότερο μάλιστα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Με παίχτη λιγότερο. Φυσικά θα έχετε προσέξει ότι από τα 7 γκολ τα 6 έχουν τελειώσει στην αριστερή κάτω πλευρά του τερματοφύλακα του Μάριου Ντουμινά. Αυτό φαίνεται καθαρά ότι είναι μια οδηγία του Σαββατοζωγράφου και εννοείται καθοριστική οδηγία αφού από το σκορ αποδεικνύεται αυτό. Κάτι το οποίο γίνεται εδώ και το λάθος από το ευρωπαϊκό με σκοπό το εύκολο γκολ που έρχεται από το σουτή. Και τελειώνει ιδανικά την φάση ο Στουμπής με το 6-8. Προβάδισμα δύο τερμάτων, εκμεταλλεύεται την αριθμητική υπεροχή που έχει ο Παρνασσός Στροβόλης στην φάση αυτή. Βγήκε στον ευνηδιασμό, δεν μπόρεσε κανείς να ανακόψει τον Στουμπή. Είναι εδώ που ο Ανδρέας Ανδρέου έχει την δυνατότητα να εναλλάσσει και τους τερματοφυλάκες του. Έχει έμπειρους τερματοφυλάκες. Ο Κώστας ο Χριστοδούλου από τους κορυφαίους τερματοφυλάκες του νησιού μας τα τελευταία χρόνια. Έχει τον Μινάφη και εκτός αποστολής και τον Παναγιώτη τον Ρούσο. Ένας τερματοφυλάκας ο οποίος πέρσι ήταν βασικός από ΕΛΣΠΕΣ και τα προηγούμενα χρόνια στην ΣΠΕΣ Στροβόλου. Βεβαίως μια από τις νέες προσθήκες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Θεωρώ ότι ίσως να μην βρίσκεται ακόμη στο ίδιο επίπεδο αφού έχει χάσει κάποια μέρος της προετοιμασίας από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά ήταν στο Super Cup και μάλιστα είχε και πάρα πολύ καλή απόδοση ο Παναγιώτης. Να προεμπιστώσουμε εδώ ένα κόψιμο απόκρουση από τον Κωνσταντίνο Χριστοδούλου. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι να έχουμε ίσως τα δύο μεγαλύτερα ονόματα του hardball στη θέση του τερματοφύλακα, τον Κωστάκη τον Χριστοδούλου και τον Ταρτίο. Οι οποίοι θεωρώ ότι είναι ίσως οι δύο καλύτεροι τερματοφύλακες από εκ μέρους μετρώντας τα τρόπια τα οποία έχουν μαζεύσει οι δύο μαζί. Και βλέπουμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να είναι όλοι οι παίχτες γηπέδου. Και είχαμε και μια αλλαγή νέα, τον Τορνικίδη Βασίλη να περνά στον αγώνα από πλευρά Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Σίγουρα με αυτόν τον τρόπο ο Ανδρέου φρεσκάρει κάπως την ομάδα του σε διάφορες θέσεις. Εδώ έχουμε πάλι ένα γρήγορο γύρισμα. Εξαιρετική άμυνα όμως από πλευρά Παρνασσού. Όμως τώρα το κόψιμο ήταν αναπόφευκτο και δίλεπτο μάλιστα για τον Γιώργο Παπακυπριανού. Σωστή απόφαση. Βλέπουμε εδώ ξανά πόσο του πήρε το πλεονέκτημα εδώ ο Γιώργος ο ήτανε Στυλιανού. Μισό βήμα πιο μπροστά του με αποτέλεσμα ο Κυπριανού να χτυπήσει από το πλάι τον Γιώργο τον Στυλιανού και να κερδιθεί το πέναλτι και η δίλεπτη αποβολή από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Καρκαλάτος έτοιμος για την εκτέλεση και αυτού του πέναλτι. Παρατηρείται κάποια καθυστέρηση, όλα έτοιμα τώρα για την εκτέλεση του πέναλτι. Καρκαλάτος απέναντι στον Αρτίο, αλάθαστο μέχρι στιγμής ο Καρκαλάτος. Και διατηρείται, αλάθαστος. Επίσης να κάνουμε και μια φορά αναφορά στη διαιτησία μας, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει άλματα προόδου. Και τελευταία ο Παναγίδης με τον Ανδρέου είχαν εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Ρουμανία σε Champions League αγώνα. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι οι δύο εκπρόσωποι μας ουσιαστικά σε επίπεδο διαιτησίας στις ψηλές κατηγορίες της Ευρώπης. Στα κύπελα ουσιαστικά, σε Champions League επίπεδο. Και μάλιστα οι διαιτησίες τους είναι πάντα σε πολύ ψηλά επίπεδα, για πρέπει να τους πιστώσουμε. Έχουν πάρει τα εύσημα βεβαίως από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τώρα βλέπουμε τον Παρνασσό σε ένα, αν και αγωνίζεται με πέντε παίχτες, να είναι σε ένα σχήμα
σκοράρει ο Κώστας ο Χριστοδούλου, 8-8, ισοφαρίζει αυτό και το πανηγυρίζει δεόντως. Αυτό θα έλεγα ότι ο Παρνασσός με αλλαγή τον τερματοφύλακά του και χρησιμοποιώντας παίχτη γηπέδου έμεινε κενό το τέρμα, με αποτέλεσμα ο Χριστοδούλου να σκοράρει από το δικό του τέρμα. Έμπειρος είδε γήπεδο. Βεβαίως, βεβαίως. Ενώ τώρα ο Παρνασσός βλέπουμε να αγωνίζεται με 5 παίχτες γηπέδου, δεν ρισκάρει άλλο στο κομμάτι αυτό. Και έχει την πολυτέλεια τώρα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να βγάζει 2 αμυντικούς σε κάθε παίχτη. Γι' αυτό και σταμάτησε παρόλο που πήρε την μπάλα ο Βασίλης ο Δημοσθένους. Έχει τον Χρυσάνθου στο κέντρο τώρα. Τον Χρυσάνθου, ναι. Έχει παθητικό τώρα ο Παρνασσός, αφού υπάρχει και γι' αυτό ήταν το βεβαιασμένο σουτ. Βλέπουμε ότι ο Κωστάκης ο Χριστοδούλου έχει δώσει μια νέα πνοή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Οι σωτήριες επεμβάσεις του νομίζω βοήθησαν σημαντικά ώστε να ισοφαρίσει το Ευρωπαϊκό. Απόκριση τώρα και από τον Ταρτίο. Ευνηδιασμός με τον Μιχαήλ να σκοράρει. Εξαιρετική η μετάβαση της μπάλας από τον Ταρτίο στον Μιχαήλ. Βλέπουμε ξανά εδώ πως βρήκε τον Μιχαήλ έτοιμο απέναντι από τον Κώστα Χριστοδούλου να σκοράρει, κάνει το 8-9 λίγο πριν συμπληρώσουμε το 20 λεπτό στο μεγάλο ντέρπι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α κατηγορίας ανδρών. Κάτι το οποίο χαρακτήριζε ανέκαθεν τον Ταρτίο, το ότι μπορεί να δει το γήπεδο, να ρίξει τη μακρινή μπαγιά για να βγει εύκολο σε φνηδιασμό, σε εύκολο τελείωμα. Ένα φάουλ τώρα. Ένα δυνατό φάουλ στον Παπακυπριανού. Γιώργο Παπακυπριανού. Από το Ξένιο. Επέστρεψε από το δίλεπτο ο Γιώργος ο Παπακυπριανού. Όπως βλέπουμε πάλι έχει αλλάξει το κεντρικό. Τον playmaker ο Σάββας ο Ζωγράφος έχει περάσει το στουπί και έχει περάσει το δεξί ίντερ τον Δημήτρη Νικηφόρου, ο οποίος βρήκε τώρα δοκάρι στο σουτ. Δημήτρης Νικηφόρου, το θυμάμαι, τον είχα στις Ακαδημίες των Αγίων Τριμηθιάς, από εκεί προέρχεται. Μεταπήδησε στο Ευρωπαϊκό, μετά έφυγε στην Δημήτρη Νικηφόρου, ο οποίος ήταν από τα φυτώρια των Αγίων Τριμηθιάς. Είχε περάσει από το Ευρωπαϊκό στην Ελλάδα τώρα και είχε 6 μήνες στον Διομήδη Άργους μετά την αποχώρησή του από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρ' όλα αυτά επέστρεψε στην Κύπρο, ένα καλό συμβόλαιο το οποίο του έχει προσφέρει ο Παρνασσός, ο οποίος σταδιακά ανανέωσε φέτος την ομάδα του. Έχει προσθέσει πέραν από τον Παπακυπριανό και τον Βασίλη τον Δημοσθένους που είχε την περσινή περίοδο και τον Μπρούντζο. Έχει ενισχύσει σημαντικά και με άλλους παίχτες διεθνείς την ομάδα του, όπως ο Μιχαηλίδης, όπως ο Νικηφόρου, ο Ταρτίος. Έχει προσθέσει και ποιότητα πλέον ακριβώς στην ομάδα του ο Σάββας ο Ζωγράφος. Έχει προσθέσει ποιότητα, έχει προσθέσει εμπειρία. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει το handball πιο ανταγωνιστικό. Και πραγματικά είναι λυπηρό όμως ο Αριστοκλή και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Εδώ είχαμε μια δίλεπτη αποβολή στον Δημήτρη Νικηφόρου. Είναι η δεύτερη του στον αγώνα σε 21 λεπτά που διανύσαμε ήδη στο παιχνίδι. Αυτό που έλεγα προηγουμένως και είναι θλιβερό είναι πως ο Αποέλ Σπες, ο Αποέλ πλέον όπως ονομάζεται, έχει αποδυναμωθεί αρκετά την φετινή περίοδο. Αρκετοί παίχτες έχουν αποχωρήσει. Είναι πλήγμα για το άθλημα της χειροσφαίρισης, γιατί πέρσι το ΑΠΟΕΛ είχε σχεδόν την πλειάδα των διεθνών χειροσφαίριστων στο ρόστερ του. Και αν αρχίσουμε να τους αρχνούμε, είναι ο Παναγιώτης ο Ρούσος, είναι ο Χρυσάνθου, είναι ο Φωτίου, είναι ο Μιχαηλίδης, οι οποίοι αποχώρησαν ήδη από τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος πέρσι είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και με μια πιθανή ενίσχυση θα μπορούσε να μπει σφήνα σε Παρνασσό και Ευρωπαϊκό. Φέτος τον βλέπουμε πλήρως αποδυναμωμένο. Έχασε μάλιστα και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος από τους Αγίους Τριμηθιάς. Με μόλις έναν γκολ
ήταν η διαφορά του αγώνα. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε με το αριστερό τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. 18-19 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο χθεσινό παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι, είναι γεγονός. Δεν ξέρω και τα πλάνα τα οποία ετοιμάζει το ΑΠΟΕΛ, ίσως θέλοντας να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας, να χτίσει μια μικρή ομάδα, μια νεαρή ομάδα στη φετινή περίοδο, αλλά έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Παράλληλα, το Κέντρο Νέων των Αγίων Τριμηθιάς έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Ο Κώστας ο Κόκκινος δουλεύει μια πάρα πολύ νεαρή ομάδα και είναι κάτι... Εδώ βλέπουμε να δημιουργείται και λίγο ένταση μεταξύ των παιχτών και είναι φυσιολογικό σε έναν τέρπι. Ναι, ακριβώς. Και βρισκόμαστε ήδη στο 9-9, 23 λεπτά περίπου στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ Παπακυπριανού. Είναι παθητικό η ομάδα του Στροβόλου. Γι' αυτό και ο Παπακυπριανού βιάστηκε. Έγινε να το κάνει το σουτ, πήρε την μπάλα μέσα από τα 6 μέτρα. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το φάουλ ο Παρνασσός, ανανεώνει την επιθετική του προσπάθεια. Βλέπουμε μία άμυνα πιο επιθετική τώρα από τη στιγμή που αγωνίζεται με 5 παίκτες. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ο Παρνασσός. Εδώ μια εδώ θέλω στιγμή. Replay. Τον κολ, ένα κολ εξαιρετικό, δείγμα της κλάσης του Μπρούντζου. Βλέπουμε εδώ ξανά πως ξέφυγε, όλη η κίνηση έγινε από τον Βασίλη το Δημοσθένους, όμως το σουτ με τα φάλτσα που έβαλε ο Μπρούντζος με τα αριστερό ήταν εξαιρετικό, έτσι Ρισοκλή. Είδαμε και τη χαρακτηριστική κίνηση του ξένιου του Κυπριανού που κρατούσε το κεφάλι του βλέποντας τον γκολ, το απίστευτο γκολ που έβαλε ο... Χωρίς να μειώνεται η αξία του γκολ, θεωρώ ότι κάπου χτύπησε η μπάλα και άλλαξε πορεία. Αλλά η εξαιρετική κίνηση του Βασίλη του Δημοσθένους έδωσε στον Μπρούντζο την ευκαιρία να κάνει το σούτ από κάτω. Τώρα όλοι οι παίχτες γηπέδου είναι και για τον Παρνασσό, στα ίσα οι δύο ομάδες. Έμεινε στον και αναγκάζεται ο Σάββας Ζωγράφου να πάρει το πρώτο time out στο παιχνίδι. Να περάσουμε εμείς ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαίο λόγω και του χορηγού μας που είναι επίσης limited και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοξη, 24 και 21 στο πρώτο ημίχρονο, στο Super Derby της πρώτης αγωνιστικής, στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α κατηγορίας ανδροχειροσφαίρισης. Ο Παρνασσός βρίσκεται στην επίθεση. Επαναρχίζει τώρα ο αγώνας με την ομάδα του Στροβόλου να έχει κατοχή. Βλέπουμε ότι ακόμη συνεχίζει ο Ανδρέου με τον Σοφοκλέους και τον Κυπριανού στο κέντρο της άμυνας. Και γι' αυτό δυσκολεύονται να βρουν τη λύση από την με ψηλά κορμιά μάλιστα στην άμυνα. Τώρα ο Κώστας ο Χριστοδούλου κάνει μια πολύ σπουδαία απόκρουση. Ανακόπτεται τώρα ο εθνιδιασμός. Και ευκαιρία τώρα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να
σκοράρει και να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσα. Βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό του αγώνα. Και αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε, Αριστοκλή, είναι πως η κλειστή αίθουσα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πολύ μικρή πλέον για να χωρέσει τον κόσμο τον οποίος βρίσκεται στις εξέδρες. Ήδη αρκετός ο κόσμος βρίσκεται όρθιος για να παρακολουθήσει αυτό το Super Derby. Σε ένα Super Derby με ιδιαιτερότητες, γιατί υπάρχει και η κάρτα φιλάθλου και όλοι όσοι βρίσκονται στο κλειστό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν κάρτα φιλάθλου. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο ή παράξενο, αν και κάποιοι διαφωνούμε, αν και κάποιοι συμφωνούμε με το μέτρο της κάρτας φιλάθλου. Άσχετα με το αν διαφωνούμε, αν συμφωνούμε με την κάρτα, βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι κοντά στο handball. Πολλοί θεώρησαν ότι θα ήταν αποτρεπτικό για να φέρουμε τον κόσμο ή να διατηρήσουν τον κόσμο στο γήπεδο. Φαίνεται όμως ότι το κλειστό εδώ είναι γεμάτο και πραγματικά αυτό δείχνει και το επίπεδο το οποίο διακατέχει και τον κόσμο. Ένα ακόμα γκολ από τον Μιχαήλ, το τρίτο του στον αγώνα. Βλέπουμε ξανά η πάσα από τον Στουμπί, άρχισε να πάει πάνω του ο Τριμιθιώτης, σκόραρε με το αριστερό. 9-11 προηγείται η ομάδα του Στροβόλου. Εδώ σώσει την επίθεση ο Ανδρέου παίρνοντας το time out. Συνηθίζει σε τέτοιο χρονικά σημείο ο Ανδρέας Ανδρέου να παίρνει το time out. Εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του μεγάλου ντέρπι. Αγωνιστικής του προαθλήματος ο ΠΑΠ Α κατηγορίας ανδροχειροσφαίρισης. 9-11 προηγείται το Παρνασσό Στροβόλου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Με την ομάδα του Ευρωπαϊκού να βρίσκεται στην επίθεση. Βλέπουμε και τον Ανδρέου τώρα να έχει περάσει στο αριστερό ίντερ τον τον Γιώργο τον Στυλιανού και στο κέντρο τον Αντωνιάδη, θεωρώντας ότι θα γίνεται πήγε να γίνει το λάθος. Πέρασε και στον αγώνα ο Τσακουρίδης και μαζί το με τον Τορνικίδη. Θα δούμε και σε replay τον goal. Έχει πάρει την πρωτοβουλία, έχει τελειώσει. Βλέπω ξανά εδώ φάση με τον Τορνικίδη να κάνει την προσπίση ανάμεσα από Παπακυπριανού και τον Γιώργο τον Χριστοδούλου να σκοράρει ένα πολύ δύσκολο γκολ. Ένα πάρα πολύ δύσκολο γκολ το οποίο πιστώνεται αποκλειστικά στο Βασίλη. Μια καλή επιλογή αφού ήταν σε παθητικό η ομάδα του Ευρωπαϊκού. Τώρα βλέπουμε... Κορντασσός να βρίσκεται στην επίθεση. Παπακυπριανού προσπαθεί να βρει, γίνεται το λάθος φάουλ. Γίνονται μάχες πραγματικά εκεί όπου βρίσκεται ο Βασίλης ο Δημοσθένους για να πάρει καλή θέση για να πετύχει το screen. Εξαιρετικό γκολ από τον Γιώργο τον Παπακυπριανό, δείγμα της ποιότητας αυτού του τεράστιου αθλητή. Και εδώ θα μου επιτρέψει Αριστοκλή να κάνω το σχόλιο, γιατί αυτός ο αθλητής δεν βρίσκεται στην εθνική ομάδα. Ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει θα έπρεπε να λυθεί και αυτός ο τεράστιος αθλητής να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, γιατί με αυτόν
και με όλους τους υπόλοιπους φυσικά μαζί, μπορεί η εθνική μας ομάδα να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ας το πούμε, είναι προσωπικό του Γιώργου του Παπακυπριανού και ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την εθνική να αλλάξει επίπεδο. Και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα περάσουν στο παρελθόν, η ομάδα θα αποτελεί μέλος της Εθνικής Κύπρου. Δεν είναι στις κλήσεις πάντως της ερχόμενης Δευτέρας όπου για το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούμε στην πορεία να αλλάξουν τα δεδομένα. Αντωνιάδης, ένα σουτ ψηλά πάνω από την εστία του Ταρτίου, ευκαιρία. Ο Ξένιος ο Κυπριανού όμως διέβασε πάρα πολύ σωστά την πάσα του Ταρτίου, βγάζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον ευνηδιασμό με τον Τσακουρίδη να κερδίσει ένα φάουλ από τον Μπρούντζο. Απομένουν 45 δευτερόλεπτα. Θεωρώ ότι θα χρησιμοποιηθεί όλος ο χρόνος από τους παίκτες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου για να τελειώσουν την προσπάθειά τους. 10-12 προηγείται το Παρνασσός στο μεγάλο ντέρπι. Τορνικίδης με τον Ταρτίο να κάνει σπουδαία επέμβαση στο σούτ από τον Τσακουρίδη. Και έχει και χρόνο ο Παρνασσός να εκδηλώσει επίθεση. Δεν ξέρουμε αν θα το πράξει με τον Μπρούντζο. Έχω την εντύπωση πως δεν έδειξαν υπομονή οι παίχτες του Ευρωπαϊκού. Τώρα η τελευταία επίθεση, τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα για τον Παρνασσό. Θεωρώ ότι ο Παπακυπριανού θα τελειώσει. Και αυτό γίνεται. Την κάνει ο Κώστας ο Χριστοδούλου, του λέει όχι. 10-12 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Προβάδισμα για την ομάδα του Στροβούλου σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, σαν γεμάτο πρώτο ημίχρονο, με πλούσιο θέαμα φάσεις και από τις δύο ομάδες. Αναμένουμε με ανυπομονησία ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο θα είναι σαφώς πιο δυνατό. Το είδαμε εξάλλου και στο Super Cup που έγινε με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να βρίσκεται επίσης πίσω στο σκορ και να κάνει την ολική ανατροπή και να φτάνει πολύ κοντά στο να κατακτήσει και το τρόπαιο. Εμείς, Αριστοκλή, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λιγότερο από 10 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή αυτού του συναρπαστικού αγώνα.
Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση από το κλειστό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Μεγάλο ντέρπι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α κατηγορίας ανδρών. Ευρωπαϊκό Παρνασσός 10-12 στο πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ήταν ιδιαίτερα δυνατό με αποβολές. Με τον Παρνασσός τόσο πιο ψύχρεμο στα τελευταία στάδια να προηγείται με δύο τέρματα του Ευρωπαϊκού. Παρνασσός ο οποίος βρίσκεται ήδη στην πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου. Με Μπρούντζο ξεκινά σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνο σε σχέση με το πρώτο. Ο Παρνασσός έμεινε στον πάγκο Νικηφόρου, ο οποίος έχει και δύο αποβολές στο ενεργητικό του. Ενδεχομένως να θέλει να τον προστατεύσει έτσι coach τον Δημήτρη τον Νικηφόρου σαν βαζογράφος. Βεβαίως, αφού ο Νικηφόρου είναι μια πολύ καλή επιθετική λύση. Τον κρατάει στον πάγκο και έχοντας τον, την επιλογή του Μπρούτζου δίνει την ευκαιρία στον Μπρούτζο να κρατήσει την επίθεση της ομάδας. Εδώ με παθητικό και άμεσο τελείωμα από τον Ξένιο Κυπριανού. Φαίνεται ότι ο Αντρέου ξεκινά με τους ίδιους παίχτες, με την ίδια εφτάδα που ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο και κρατώντας ξανά στο κέντρο της άμυνας τον Σοφοκλέους και τον Ξένιο τον Κυπριανού. Επομένως, έχουμε μια διαφορετική τακτική από τον Αντρέα Ανδρέου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε στην πορεία. Ένα προπονητής ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του αντιπάλου. Μπορεί το Ευρωπαϊκό στο πρώτο ημίχρονο να μην πατά καλά στον αγωνιστικό χώρο. Όμως το δεύτερο ημίχρονο είναι εκεί που πατά, βάζει ταχύτητες μπρος και ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον αντίπαλο. Ένα τέρμα τώρα από τον Γιώργο Κυπριανού. Προσωπική ουσιαστικά. Δείτε το screen, δείτε το screen από τον Βασίλη τον Δημοσθένους, ο οποίος δίνει το χώρο στον Παπακυπριανού να τελειώσει μόνος του την επίθεση. Δυσκολεύτηκε εδώ ο Κώστας ο Χριστοδούλου να τον ανακόψει. Εκεί που έστειλε την μπάλα, τον πήρε σε αντίθετο βηματισμό και τον έστειλε στην αντίθετη πλευρά. 10-13 προηγείται ο Παρνασσός, τρία τέρματα για πρώτη φορά. Η διαφορά σε ένα τέτοιο αριθμό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γυροφέρνει την μπάλα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Στυλιανού. Με τον Σοβοκλέου να παίρνει εκεί το rebound. Και πάλι δίνει τη λύση ο Κυριάκος Σοβοκλέους, παίρνοντας το rebound από τη θέση pivot που βρισκότανε. Απέναντι και στον Κωνσταντίνου θεωρώ πως έχει πολύ πιο εύκολο ο ρόλο. Είναι πιο έμπειρος ο Κυριάκος Σοβοκλέους. Μπορεί πιο μεγαλύτερη εύκολα ποιότητα. Να πάρει κίνηση, να πάρει θέση. Είναι πιο δυσκίνητος ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου σε σχέση μαζί με τον Κυριάκο του Σοβοκλέους, ο οποίος παρά το ύψος του είναι αρκετά ευκίνητος. Σκοράρει, συνεχίζει ο Καρκαλάτος να είναι αλάνθαστος στη θέση από το ουσιαστικά από το σημείο του πέναλτι. 11-13 και νομίζω είναι το τέταρτο το πέναλτι που κέρδισε το Ευρωπαϊκό και το μετέτρεψε σε γκολ. Ακριβώς, και βλέπουμε ότι ο Καρκαλάτος έχει επιλογές στο τελείωμα, ειδικά από τα 7 μέτρα, αφού όλα τα πέναλτι ήταν σε διαφορετικό σημείο χτυπημένα. Γι' αυτό και ο Ταρτίος δεν μπόρεσε να ανακόψει κανένα εξ αυτών. Γιώργος Παπακυπριανού στην επίθεση στον Μπρούντζο, ένα εξαιρετικό χτύπημα από τον Μπρούντζο. Σουτ ουσιαστικά, διαβάζει όμως σωστά τη φάση ο Κώστας Χριστοδούλου, βγάζει το Ευρωπαϊκό στο εφηδιασμό Στυλιανού. Το δοκάρι στέκεται, σύμμαχος του Ταρτίου και του Παρνασσού, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση. Ένα γρήγορο παιχνίδι, γρήγορο τέμπο. Παπακυπριανού άνοιξε στα άκρα, Στουμπή τελειώνει ιδανικά την φάση. 11-14 θεωρώ πως με το σχήμα αυτό που έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πολύ δυσκίνητο όταν ο Παρνασσός τρέχει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ακριβώς. Αυτό φαίνεται από τα τέρματα τα οποία έχει πετύχει ο Παρνασσός, που ήταν σχεδόν όλα στην αντεπίθεση, στο γρήγορο εφηδιασμό. Γι' αυτό και ο ρόλος του Αντωνιάδη πλέον στον αγώνα, που είναι ένας χειροσφαιριστής πολύ πιο γρήγορος, πιο ταχύς. Εκρηκτικός, γρήγορος, ταχύς, και θέλει να δώσει λύσεις στις επιστροφές ο Αντρέου σε αυτό το σημείο. Αφού
αφού δημιουργείται πάντα το κενό στη γρήγορη αντίθεση. Η πάσα του Τσακουρίδη στον Κυριάκο του Σοβοκλέους. Καλή άμυνα από τον Παπακυπριανού. Κέρδισε το φάουλ. Το ευρωπαϊκό γυροφέρνει την μπάλα. Ξένιος Κυπριανού στον Αντωνιάδη. Τσακουρίδη τον Κώστα Ευάγγελο. Ένα από τα πολλά τελειώματα από στο παλμαρέ του ο Κώστα Ευάγγελος. Βεβαίως και ψιλοκρεμαστή λόμπα πάνω από τον Ταρτίο. Εξαιρετική κίνηση του Κώστα Ευάγγελου. 12-14 μειώνει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εξαιρετικό γύρισμα της μπάλας, ξεκινώντας από τον ξένιο του Κυπριανού με μια μεγάλη απειλή και ελευθερώνοντας τον συμπαίκτη του στο δεξί εξτρέμ για να τελειώσει αυτή τη φάση. Μπρούντζος στον Δημοσένους, άνοιγμα, πήγε να κάνει το ίδιο εκεί. Έμπειρος ο Κώστας ο Χριστοδούλου. Δεν μπόρεσε. Ο Γιώργος ο Χριστοδούλου να σκοράρει. Γυροφέρνει την μπάλα ξανά το ευρωπαϊκό. Έχει τη δυνατότητα να μειώσει στον γκολ. Βλέπουμε ότι ο Σάββας Ζωγράφος έχει περάσει το παιχνίδι τον Ορέστη, τον Λεοντίου. Στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Βασίλη τον Δημοσθένους. Ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα δυνατός ο χειροσφαιριστής και προσπαθεί να περιορίσει ουσιαστικά τον Κυριακό του Σοβοκλέους που αντιμετωπίζει, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στον Παρνασό. Αναγκάζεται να τον κλείσουν δύο και τρεις χειροσφαιριστές του Παρνασού. Και όχι όποιοι και όποιοι, έτσι, ο Ρέστης μαζί με τον Λεοντίο. Και βρίσκεται τη δυνατότητα από τα άκρα τουλάχιστον το ευρωπαϊκό για χτυπά. Ακριβώς. 12-14 ο Παρνασός βρίσκεται τώρα στην επίθεση. Στον Μπις προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση του Παρνασού. Λεοντίου γυροφέρνει την μπάλα με τον Μπρούντζο. Προσπαθεί να πάρει πάνω του την μπάλα, τη δίνει στον Στουμπί, έχασε τον βηματισμό του, έδωσε τον Παπακυπριανού, ο οποίος τελειώνει ιδανικά και αυτή την επιθετική προσπάθεια. Χρησιμοποιώντας τον καρπό του χεριού του ο Παπακυπριανού, βλέπουμε ότι τελειώνει τις φάσεις. Θα το δούμε σε replay αν γίνεται. Θα δείτε τον ότι goal. Το χέρι πορεύεται προς την δεξιά μεριά του Παπακυπριανού και με τον καρπό του στέλνει την μπάλα στην αντίθετη γωνία. Ο Αντωνιάδης τώρα δεν μπορεί να σκοράρει απέναντι στον Ταρτίο. Βγάζει τον Παρνασό στην επίθεση. Εκεί όμως υπάρχει ο Καρκαλάτος που έκλεψε την μπάλα από τον Μιχαήλ. Αυτό που είδαμε τώρα ήταν ακριβώς τον Αντωνιάδη με τον Καρκαλάτο να έχουν γρήγορες επιστροφές και να καταφέρουν να σταματήσουν την αντεπίθεση. Η διαφορά των τριών τερμάτων αναγκάζει τον Ανδρέα Ανδρέου και με την πάροδο ήδη 37 λεπτών στον αγώνα να ζητήσει time out. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του αυτού συναρπαστικού ντέρμπι. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση. 12-15 το μεγάλο ντέρπι της Κυπριακής Χειροσφαίρης ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Παρνασό. Στα τρία γκολ η διαφορά που προηγείται ο Παρνασός ο Στροβόλου στην έδρα του Ευρωπαϊκού. Τι θα πρέπει να αλλάξει ο Ανδρέας Ανδρέου από τακτικής άποψης, Αριστοκλή, για να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει ήδη στον αγώνα? Σίγουρα θεωρώ ότι ο ίδιος ο Ανδρέου, βασισμένος στις εμπειρίες του, ξέρει τι θα αλλάξει και θεωρώ και εγώ ότι είναι η ταχύτητα. Αυτό το οποίο, ακριβώς αυτό, είναι η ταχύτητα στο γύρισμα της μπάλας.
Και το πέναλτι τώρα που κερδίζει και πάλι ο Κυριάκος ο Σοβοκλέους. Θεωρώ ποιος πια αξιόπιστη λύση τη δεδομένη στιγμή στον πάγκο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Είναι... και ο κορυφαίος μέχρι στιγμής του αγώνα, παρόλο που δεν έχει σκοράρει αρκετά, η συνεισφορά του και επιθετικά και αμυντικά είναι απίστευτη. Δυνατό τώρα το σουτ παράτεχνικο του Καρκαλάτου στο πέναλτι. Ακριβώς, ακριβώς. Σκοράρει ξανά 13-15, μειώνει στα δύο τέρμα την διαφορά του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου. Βλέπουμε ότι ο Σάββας Ζωγράφος έχει τοποθετήσει τρεις παίχτες ψηλούς αλλά βαρετούς στο κέντρο της άμυνας του. Και αυτό ήταν που ανέφερα πριν, ότι η μπάλα θα πρέπει να γυρίζει πιο γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, να δίνονται χώροι, να ανοίγονται χώροι για να υπάρχει το εύκολο γκολ. Αντίθετα, ο Παρνασσός στην επίθεση τώρα. Με τον Νικηφόρου να έχει περάσει ήδη στον τέρπι. Τρέχει να προλάβει την άμυνα του Παρνασσού το Ευρωπαϊκό. Κυπριανού γυρίζει την μπάλα με τον Γιώργο Στυλιανού. Στον Καρκαλάτο, με συγχωρείτε. Με δύο πίβοτ βλέπουμε τώρα το Ευρωπαϊκό. Ξανά σε κανονική επίθεση. Με παθητικό στο... Τώρα ο Κώστα Ευάγγελος δεν μπορεί να σκοράρει. Τον έκλεισε σωστά και ο Γιώργος ο Χριστοδούλου. Είδαμε το κατάφερε να βγει και από το τέρμα του γρήγορα ο Ταρτίος. Του έκλεισε το οπτικό πεδίο, δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά. Είδαμε τον Παρνασσό να οδηγεί την επίθεση του Ευρωπαϊκού για να τελειώσει από το εξτρέμ. Διαβασμένος και ο Ταρτίος κατάφεραν να αποτρέψουν ένα γκολ. Και η ώρα του νέαρχου του Μιχαηλίδη Αριστοκλή. Σε αυτό το σημείο ο Σάββας Ζωγράφος ρίχνει τον έμπειρο διεθνή σε ένα πολύ αριστερό χειρό. Ναι. Σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο. Σκοράρει όμως ο Χριστοδούλου. Κάνει το 13-16 με τη συμπλήρωση 40 λεπτών στο μεγάλο ντέρπι. Βλέπουμε τώρα ότι ξανά με δύο πίβο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Για να, το μπλοκ από τον Νικηφόρου. Ένα δυνατό φάουλ από τον... η δίλεπτη αποβολή στον Μιχαηλίδη. Πρέπει να δούμε την επανάληψη. Ακριβώς. Γιατί διαμαρτύρεται ο Παρνασσό ότι δεν έγινε κάτι στην φάση αυτή. Και έχω την εντύπωση πως... περισσότερο το κέρδισε ο παίχτης του Ευρωπαϊκού. Δεν έκανε καθόλου κίνηση πάντως ο Μιχαηλίδης, θα πρέπει ακριβώς να το τονίσουμε. Ακριβώς. Εντάξει. Περισσότερο το κέρδισε εδώ. Θα πρέπει να το πιστώσουμε ότι δεν έκανε καθόλου κίνηση ο Μιχαηλίδης. Απλά στάθηκε και τον είδε να περνά από πίσω του μάλιστα. Βεβαίως, βεβαίως. Στη φάση αυτή. Ήδη ότι δεν προλάβαινε να τον σταματήσει. Έχω την εντύπωση πως λαθασμένα οι διαιτητές στήριξαν παράβαση στη φάση αυτή. Πρέπει να λέμε και τα καλά, αλλά πρέπει να λέμε και τα όχι και τόσο σωστά που ακριβώς δίνουν οι διαιτητές. Τα εύσημα πάνε σαφώς όταν δώσουν μια σωστή απόφαση. Σε αυτή τη φάση όμως δεν έχουν δίκιο. Πληρώνει όμως με το δίλεπτο ο Παρνασσός ο Στροβόλου. Θεωρώ ότι μπορούσε πολύ πιο εύκολα ο διαιτητής να δώσει μόνο το πέναλτι και όχι τη δίλεπτη αποβολή σε αυτή την περίπτωση. Και σε αυτό, ναι, αυτό εννοούμε πάντα. Δεν εννοούμε ότι δεν υπήρχε φάουλ. Ακριβώς. Και ο Καρκάλαδος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και αποχωρεί. Θα είναι διπλό το πλήγμα για το Ευρωπαϊκό, αν και ο Καρκαλάτος αποχωρήσει μετά τον τραυματισμό και του Χρήστου Χρυσάντου, το οποίο πρέπει να τονίσουμε πως έφυγε από τα πρώτα λεπτά με πρόβλημα στο πόδι ο Χρήστος Χρυσάντου. 14-16. Και αλλάζει την άμυνα τώρα ο Ανδρέου, όπως φαίνεται, βγάζοντας στο ένας με έναν τον Κυριάκο Σοφοκλέους εναντίον του Παπακυπριανού. Με τον Παρνασσό να παίζει με 6 μεν στην επίθεση και χωρίς τερματοφύλακα. Βεβαίως. Είναι αυτό που δοκίμασε πριν, δεν του βγήκε πριν. Τώρα όμως θεωρώ ότι θα κρατήσουν την μπάλα κοντά τους για περισσότερο χρόνο, μέχρι να τελειώσει η δίλεπτη αποβολή του νέου Μιχαηλίδη. Βλέπουμε το Ευρωπαϊκό τώρα όμως θεωρητικά θα βγει πάνω το Ευρωπαϊκό για να πετύχει το εύκολο γκολ.
Κάτι το οποίο είδαμε στο πρώτο ημίχρονο με τον Κώστα τον Χρυσοδούλου να πετυχαίνει από την εστία του γκολ στην απέναντι εστία. Εντάξει. Δεν έχει κρυθεί ακόμη τίποτα. Τα δύο τέρματα είναι ακόμα ρευστά. Υπάρχουν σχεδόν 20 λεπτά γεμάτου παιχνιδιού και όλα τα προγνωστικά είναι ανοιχτά. Ο Παρνασσός όμως βρίσκεται τώρα στην επίθεση. Ο Νικηφόρου δεν μπόρεσε, έκανε το λάθος. Τρέχει όμως τώρα το ευρωπαϊκό στην αντεπίθεση. Με 5 στην άμυνα πλέον το ευρωπαϊκό που σκοράρει με την πιο αξιόπιστη λύση στην επίθεση και ονομάζεται Καρκαλάτος. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Έχω την εντύπωση είναι τα 6 ή τα 7 του γκολ στον αγώνα του Καρκαλάτου. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Αντρέου θα βρει τη λύση και μια προφανής λύση είναι να τρέξει η ομάδα. Έχει μειώσει τώρα στο γκολ, έχοντας 15-16. Αποβολή, 15-16, έχοντας με δίλεπτη αποβολή η ομάδα του Παρνασσού. Ένα εξαιρετικό γκολ τώρα από τον Μπρούντζο. 3 γκολ έχει πετύχει και τα 3 εξαιρετικά από τον Σωτήρη τον Μπρούντζο. Βλέπουμε ξανά τη φάση πως ο Στουμπής πέρασε την μπάλα στο Σωτήρη τον Μπρούντζο σε σημείο που ο Κώστας Χριστοδούλου δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον κίνδυνο. Επιστρέφει τώρα στον αγώνα ο Μιχαήλ. Ένα ακόμα γκολ από τον Καρκαλάτο, εξαιρετικό. Πραγματικά πέρασε την μπάλα πάνω από τον Ταρτέο. Βλέπουμε τον πλουραρισμό από πλευρά σκοραρίσματος που έχει αυτός ο χειροσφαιριστής Αριστοκλή. Τόσο στα πέναλτι, αλλά και στα δέρματα που έχει σκοράρει. Έβαλε δύναμη στην προηγούμενο γκολ, έβαλε τώρα τεχνική. Πάνω από τον Ταρτέο πέρασε την μπάλα και 16-17 μειώνει ξανά στον γκολ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Είδαμε ότι και από τα πέναλτι τα οποία... στα οποία έχει ευστοχήσει ο Καρκαλάτος, αλάνθαστος. Είναι πολύ εύκολο το σκοράρισμα. Και γίνεται τώρα το λάθος. Στυλιανού απέναντι στον Ταρτίο, νικητής ο Στυλιανού, 17-17. Τρέχει. Με τη συμπλήρωση 43 λεπτών στο μεγάλο ντέρπι. 17-17, όλα αρχίζουν από το 0. Και είναι εδώ που είπαμε πως δεν χωρούν προγνωστικά σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Ακριβώς. Το έχεις αναφέρει 2 λεπτά πιο πριν, όπου το σκορ ήταν στο πλην 3 για το ευρωπαϊκό. Τώρα βλέπουμε το σκορ να είναι ισοπαλία. Δηλαδή, όποιος πιστεύει ότι ένα παιχνίδι τέτοιο έχει τελειώσει από τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, θεωρώ ότι δεν έχει δει ντέρμπι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και ειδικά. Κάνει εξαιρετική επέμβαση να σε διακόψω, Αριστοκλή, ο Χριστοδούλου απέναντι στον Μπρούντζο. Και ευκαιρία τώρα να πάρει το προβάδισμα. Το ευρωπαϊκό μετά από αρκετή ώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα βλέπουμε ότι και είναι χαρακτηριστικό όταν ο τερματοφύλακας είναι εκεί, βρίσκεται κοντά στους παίχτες, βοηθά με αυτόν τον τρόπο. Η ψυχολογία ανεβαίνει όλης της ομάδας, αλλά και αντίθετα. Είδαμε ότι οι παίχτες του ευρωπαϊκού έκλεψαν την μπάλα, έκαναν γρήγορα τελειώματα για να φτάσουν στην ισοφάριση. Με αποτέλεσμα τώρα και ο τερματοφύλακας να βγάζει ψυχολογία και να κάνει τις αποκρούσεις του. Συνεχίζει το ευρωπαϊκό να βρίσκεται στην επίθεση. Τσακουρίδης, σύμμαχος στο δοκάρι για τον Ταρτίο. Άγγιξε η μπάλα, άγγιξε στον Ταρτίο και έχει πάλι απίθεση, ανανεώνει την επίθεση του το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Το παθητικό, φίλε Αντρέα, τώρα να πούμε ότι έχει τελειώσει αφού η μπάλα άγγιξε στον τερματοφύλακα. Μετά το σουτ και τώρα έχουν μια ακόμη επίθεση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που συνεχίζει να αγωνίζεται με δύο πίβοτ. Έχει αποχωρήσει ο Κυριάκος Σοβοκλέος για να πάρει ανάσες στη θέση του, πήρε ο Αντωνιάδης για ρόλους τακτικής περισσότερο. Ο Αντωνιάδης ο οποίος πάει τώρα να πάρει μόνος του την επίθεση. Ταρτίος όμως με διπλή επέμβαση. Εξαιρετικό. Απέναντι σε Αντωνιάδη και Κώστα Ευάγγελο λέει όχι, τρέχει ο Παρνασσός. Στουμπής στο Χριστοδούλου, κάτω από τα πόδια του Κώστα του Χριστοδούλου, σκοράρει και 17-18 παίρνει ξανά το προβάδισμα ο Παρνασσός. Εκεί που σύγησε επιθετικά ο Παρνασσός, βρήκε τώρα τη λύση με τη γρήγορη επιθετική ενέργεια. Βλέπουμε ότι στις δύο ομάδες τα extreme είναι αυτοί που δίνουν αρκετές λύσεις.
Ο Μεν Καρκαλάτος με το άλμα του και σουτ ψηλά. Απ' την άλλη μεριά... Ένα νέο δοκάρι να σε διακόψει ο Αριστοκλή, αυτή τη φορά με τον Τσακουρίδη για το ευρωπαϊκό. Ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι τα σουτ από τους εξτρέμ γίνονται χαμηλά. Είναι οδηγίες των προπονητών, είναι προφανές αυτό. Και βλέπουμε πάλι τώρα ο Στουπής να ανεβαίνει στο κέντρο. Ίσως για μια ο τεχνική. Ο Μιχαήλ είναι στα άκρα. Μπρούντζος, Παπακυπριανού και Χριστοδούλου και Λεοντίου. Η εξάδα στην επίθεση για τον Παρνασό. Παπακυπριανού παίρνει μάνο του την πάση. Ένα παλικάρι στο γκολ. Ένα παλικαρίσιο γκολ από τον Γιώργο τον Παπακυπριανό. Άλλωστε μας έχει συνηθίσει σε αυτού του είδους τα γκολ. 17-19 ξανά η διαφορά στους δύο για τον Παρνασό. Εκεί που δείχνει το ευρωπαϊκό ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα, κάτι γίνεται και ο Παρνασός ξεφεύγει ξανά στο σκορ. Τσακουρίδης, Τηλιανού. Παίρνει πάνω του την φάση, Τριμιθιώτης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα και ευκαιρία τώρα για τον Παρνασό να αυξήσει και άλλο την διαφορά του. Βρισκόμαστε στο 47 και 40 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Αντρέα, δεν σου κρύβω ότι είχα στο μυαλό μου το κατά πόσον θα βγει κούραση από τον Παρνασό μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι το οποίο είχανε, και συζητώντας με άτομο του προπονητικού team στην αρχή του αγώνα μου είχε πει ότι δεν πήρανε καθόλου ρεπό αυτή την εβδομάδα οι παίχτες του Παρνασού για να είναι 100% έτοιμοι σε αυτόν τον αγώνα. Πραγματικά βλέπω να γίνεται, να έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από τον Σάββα Ζωγράφο και την ομάδα του, ο οποίος τώρα παίρνει το time out θέλοντας να εκμεταλλευτεί την, να δώσει ανάσεις αλλά και να εκμεταλλευτεί αυτά τη διαφορά των δύο τερμάτων να την κάνει τρεις. Εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του τέρμα. Επιστρέψαμε στη ζωντανή μας μετάδοση στο κλειστό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 17-19 το μεγάλο ντέρπι Ευρωπαϊκό Παρνασσός. Παρνασσός που βρίσκεται στην επίθεση. Αντρέα, αν ο Παρνασσός τώρα πετύχει ένα γκολ, θεωρώ ότι θα μπορεί να διαχειριστεί ακόμη πιο εύκολα τον αγώνα. Αν και όπως είπαμε πριν, δεν έχει τελειώσει οτιδήποτε. Τώρα το επιθετικό φάουλ που έχει γίνει από τον Βασίλη του Δημοσθένους. Και βλέπουμε ότι έχει επιστρέψει ο Κυριάκος Σουφουκλέους. Χάθηκε και η επιθετική προσπάθεια. Ο Ταρτίος, εξαιρετική επέμβαση, κρατά τον ευρωπαϊκό στους 17 τέρματα και τη διαφορά στους δύο. Ταρτίος ξεκίνησε στην αρχή, όπως είχαμε πει, λίγο όχι και τόσο καλά, σιγά σιγά έχει ανέβει και παράλληλα με αυτόν έχει ανέβει νομίζω και ο Παρνασσός, ειδικά τώρα που ήταν αποκρούσεις του σημαντικές. Ένα στόχος σου τώρα από τον Μπρούντζο, παρόλα αυτά η μπάλα είναι και πάλι για τον Παρνασσό. Με τον Παπακυπριανού να κρατάει μπάλα, ανοίγει στον Χριστοδούλου.
Παπακυπριανού, σκοράρει, δεν μπορεί ο Κώστας Χριστοδούλου ούτε στην φάση αυτή να πει όχι στον Παπακυπριανού, ο οποίος έχει πάρει προσωπικά το την επίθεση τέρπι. Την έχει πάρει προσωπικά ο Γιώργος. Μιλάμε για ένα τεράστιο παίχτη. Και βλέπω για πρώτη φορά τον Λούκα τον Παρασκευά να παίρνει χρόνο συμμετοχή στο μεγάλο παιχνίδι. Παίρνει τώρα ένας πολύ δυνατός αθλητής ο Λούκας ο Παρασκευά. Το είδαμε και στην φάση αυτή. Βρήκε δοκάρι, σύμμαχος για άλλη μια φορά Πάρνασο. Στο Πάρνασο βεβαίως. Παρασκευά, ο οποίος αγωνιζόταν στους Αγίους Τριμιθιάς, στο κέντρο νεότητας. Είχε πάρει αρκετές εμπειρίες από εκεί, επιστρέφοντας στο ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι είναι παίχτης ο οποίος θα δώσει λύσεις, γιατί πρόκειται για ένα δυνατό παιδί. Και αν του δοθούν οι ευκαιρίες, θα σημειώσει και αρκετά τέρματα. Ο Βασίλης ο Δημοσίου κερδίζει ένα φάουλ από τον Τορνικίδη. Τον Βασίλη. Βλέπουμε ότι και με αυτόν τον τρόπο κερδίζει χρόνο και ο Παρνασσός, παίρνοντας κάποια φάουλ. Και πάλι ο Σοφοκλέους. Και τώρα ο Κυριάκος Σοφοκλέους σκοράρει. Δίνει τη λύση μετά την εξαιρετική πάσα. Αυτό θα παίξει ρόλο. Ο Παρασκευά είναι αυτός που έδωσε την πάσα. Το πώς γύρισε, στροφή στην κίνηση. Ανήπορος εκεί να αντιδράσει ούτε ο Ταρτίος ούτε ο Χριστοδούλου. Σκόραρε 18-20 στα τελευταία 9 λεπτά του ντέρπι Αριστοκλή. Βεβαίως. Και γκολ τώρα. Μια σωστή άμυνα από τον Γιώργο Τοστιλιανού. Δίνει την ευχέρεια στο ευρωπαϊκό να τρέξει. Να τρέξει ακριβώς. Με τον αριθμό 88, τον Μπαγκατσέλο να βρίσκεται επίσης στον αγώνα. Άλλαξε τελείως το σχήμα του ο Ανδρέας Ανδρού. Θεωρώ πως περισσότερο να ξεκουράσει τους βασικούς του για να τους ρίξει τα τελευταία 5 λεπτά. Θεωρώ ότι αυτές οι αλλαγές έχουν να δώσουν σκοπό ανάσες, αλλά και για να τρέξει η ομάδα του Ευρωπαϊκού. Καρκαλάτος ήταν άστοχος. Παραμένει το 18-20, 8 λεπτά πριν την ολεκλήρωση του μεγάλου ντέρπι εδώ στο κλειστό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατάμεστο, και θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά από τους φίλους του αθλήματος που βρίσκονται σήμερα για να παρακολουθήσουν αυτό το μεγάλο ντέρπι, το δεύτερο χρονικά στη φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού προηγήθηκε και το Super Cup. Βεβαίως. Εδώ μια κομπίνα που δεν βγήκε από τον Παρνασσό. Και τρέχει τώρα το ευρωπαϊκό, πάει να πάρει την κόντρα, Λούκας Παρασκευά, όχι από τον Ταρτίο. Εξαιρετική επέμβαση από τον τερματοφύλακα του Παρνασσού, λέει όχι στον Λούκα Παρασκευά. Αυτό το σουτ δεν είναι τόσο του σκορ, αυτή η απόκρουση είναι απόκρουση ψυχολογίας πραγματικά, δηλαδή... Και εμπειρίας. Βεβαίως, δίνει με την εμπειρία του τις λύσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Αξιοθαύμαστος. Αν εξαιρέσουμε και τα χρόνια του Ταρτίου, έτσι Αριστοκλή, ο οποίος χρόνια δεν κοιτάνε. Βεβαίως. Όμως στην περίπτωσή του, εδώ τον έπιασε στον αντίθετο βηματισμό, 19-20, και το ντέρπι αρχίζει και πάλι από την αρχή. Ακριβώς. Βλέπουμε ξανά τον γκολ που πέτυχε το ευρωπαϊκό, με τον Αντωνιάδη να πιάνει σε αντίθετο βηματισμό τον Ταρτίο. Εξαιρετική η κίνηση από τον Αντωνιάδη, πέρασε την μπάλα πάνω από, από δύο παίχτες του Παρνασσού. Χωρίς άλμα ήταν το σουτ στην κίνηση. Μια εξαιρετική επιλογή από τον Αντωνιάδη. Δεν διαβάσα σωστά τη φάση, και γι' αυτό και ο Ταρτίος με το που κατέληξε μπάλα στα δίχτυα έριξε φωνές στους συμπαίκτες του. Βεβαίως, ακριβώς. Βασίλης Δημοσθένους κερδίζει ένα φαουλ τώρα από τον Κυριάκο Σοφοκλέους. Τις πολλές μονομαχίες των δυο τους στο σημερινό αγώνα. Πολύ καλοί φίλοι και οι δύο. Και συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Και, ακριβώς. Νικηφόρου στο έδαφος. Αυτές είναι οι εντολές του Σαββαζογράφου για να ροκανίσουν τον χρόνο παίρνοντας φάουλ.
χωρίς δεδιασμένες κινήσεις, χωρίς δεδιασμένες καταλήξεις και με αυτόν τον τρόπο. Φόρου άνοιγμα στον Μιχαήλ, απόκριση από τον Κωνσταντο Χριστοδούλου. Εξαιρετική 6 λεπτά κινήση πριν το τέλος. Το Ευρωπαϊκό έχει την ιδανότητα σε αυτή την επίθεση να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και να βάλει φωτιά στο μεγάλο ντέρπι της αγωνιστικής, στην πρεμιέρα του μαραθωνίου. Απλά να αναφέρουμε, Αριστοκλή, πόσο αγώνας του Μαυρομάτι με τον προοδευτικό αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία. Και πάλι πέναλτι τώρα ο Λούκας Παρασκευά με την δύναμη, τη μαχητικότητα, το εκτόπισμα που έχει αυτός ο χειροσφαιριστής, κερδίζει το πέναλτι και ταρτίως απέναντι στον Αλάθα, στο σήμερα Καρκαλάτο από το σημείο του πέναλτι. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Παρασκευά, ο οποίος φαίνεται ότι το μέλλον του είναι λαμπρό, και τον ματιάσαμε τον Καρκαλάτο, ο οποίος ένα εντελώς αστοχο σουτ. Και βλέπουμε τον Αντρέου τώρα να αλλάζει την αμυνά του, παίζοντας 5-1. Με τον Μπακατσέλο να βρίσκεται μπροστά. Με τον Μπακατσέλο, ένα παίχτη γρήγορο στα πόδια, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει στο γύρισμα της μπάλας. Και αυτή είναι και μια τακτική η οποία θα δώσει στην ομάδα του Ευρωπαϊκού. Θεωρώ πως αν σκοράρει ο Παρνασσός, τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά για το Ευρωπαϊκό. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επιθετική προσπάθεια. Βρισκόμαστε ήδη 4 λεπτά πριν το μεγάλο φινάλε. Νικηφόρου με την μπάλα γυροφέρνει στον πις στο Βασίλη Δημοσθένους, κερδίζει το φάουλ από τον Κυριακό Σοφοκλέους. Σε άλλη μια επίσης μονομαχία των δυο τους. Ακριβώς, ακριβώς. Η εθνική ομάδα, η οποία αύριο την Δευτέρα αρχίζει την προετοιμασία της για τα φιλικά με το Ισραήλ, την Παρασκευή ταξιδεύει στη γείτονα χώρα για δύο φιλικές αναμετρήσεις. Γίνεται το λάθος, ευκαιρία τώρα για το Ευρωπαϊκό στην Καρκαλάτος, έστοχος. Ταρτίος ήταν. Έκλεισε το οπτικό πεδίο, προσπάθησε με σκαστή παλιά ουσιαστικά να σκοράρει, δεν του κάνει το χατήρι. Βρισκόμαστε 3,5 λεπτά πριν το φινάλε, 19-20. Ο Αλάθαστος και μέχρι σε αυτό το σημείο από τους κορυφαίους του Ευρωπαϊκού, τις τελευταίες δύο επιθέσεις, το πέναλτι και τώρα αστοχή. Και γίνεται σχεδόν ομοιραίος, να μην προειδιάσουμε τα δεδομένα γιατί υπάρχει αρκετός ο χρόνος ακόμα. Από το στόμα μου που πήρες τη λέξη μοιραίος, η οποία θα φανεί φυσικά στο τέλος, απομένουν ακριβώς 3 λεπτά τώρα. Θα δούμε τον Παρνασσό σε αργές επιθέσεις, λογικά. Σαφώς θέλει να σπαταλήσει τον χρόνο, θέλει όμως και τον κολ. Αστοχή τώρα ο Στουμπής. Σύμμαχος του δοκαριού αυτή, του Κώστα του Χριστοδούλου, το δοκάρι αυτή τη φορά. Και δίνει δίλεπτο στον... Μια ψυχολόγητη ενέργεια εκεί ήτανε. Σωστή απόφαση των διαιτητών, τράβηξε από πίσω τον παίχτη του Ευρωπαϊκού. Μπορούμε να δούμε το replay στην προηγούμενη φάση. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Η μπάλα δεν πέρασε την γραμμή. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα του Παρνασσού, θα πρέπει να το πούμε. Είδαν όμως το replay και από το monitor. Ακριβώς, οπότε ακριβώς. Τα πράγματα ησύχασαν προσωρινά. Είναι 19-20 το σκορ. Είναι πολύ εύθραστο. Πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία και, του Ευρωπαϊκού. Και με... το Ευρωπαϊκό με παίχτη περισσότερο, ακριβώς, θα πρέπει να το πούμε. Με παίχτη περισσότερο, με... Σύμμαχος στο δοκάρι για άλλη μια φορά για τον Παρνασσό. Και time out. Παρατηρείται κάποια καθυστέρηση. Βρισκόμαστε στο 57-40, 2-40 πριν την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου μεγάλου αγώνα. Μιχαηλίδης πέρασε στον αγώνα, βάζει την εμπειρία, πλέον εμπειρία, καθαρά. Ο Σαββασογράφος, γνωρίζει την ποιότητα του νέαρχου του Μιχαηλίδη. Θεωρώ πως αδίκησε τον εαυτό του που δεν πήγε εξωτερικό αυτός ο αθλητής να παίξει χειροσφαίριση. Θα μπορούσε κάλλιστα να αγωνιστεί σε ψηλό επίπεδο με την ποιότητα που έχει. Είναι
Είναι ένας εξαιρετικός αριστερόχειρας από τις περιπτώσεις που γεννιούνται με το ταλέντο, καλλιεργείται το ταλέντο. Και τώρα ο Γιώργος Παπακυπριανού ξανά δίνει το προβάδισμα 2 τερμά στον Παρνασσό. Και βρισκόμαστε 1,5 λεπτό πριν το φινάλι, θα πρέπει να τρέξει. Σκοράρει το Ευρωπαϊκό. Γρήγορη απάντηση από τον Πακατσέλα αυτή τη φορά. Το πανηγυρίζεται όντως. Βλέπουμε ξανά εδώ. Άρχισε να πάει πάνω του ο Παπακυπριανού. Σκόραρε απέναντι στον Ταρτίο. Στην κλειστή γωνία μάλιστα 21-20. Ναι. Προηγείται ο Παρνασσός. Και βλέπουμε τώρα επιθετική άμυνα από την ομάδα του Ευρωπαϊκό. Σαφώς θέλουν να αναγκάσουν τον Παρνασσό να κάνει το λάθος και στην κόντρα επίθεση να σκοράρουν και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, θεωρώ, στην έδρα του μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν φυσικά πολλά παιχνίδια, όμως αυτά τα τέσσερα που μεταξύ τους παιχνίδια είναι τα πιο σημαντικά για την κατάκτηση του προαθλήματος. Θεωρώ οι δύο ομάδες είναι δύσκολο να χάσουν βαθμούς από τις υπόλοιπες. 50 δεύτερα πριν το τέλος, ο Σάβας ζωγράφος ζητά time out. Και θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα μεταφέρει στους παίχτες του ο Ανδρέας Ανδρέου αμυντικά και τι θα μεταφέρει ο Σάββας Ζωγράφος επιθετικά στην ομάδα του. Ο Σάββας Ζωγράφος ένα τεχνικό time out ήταν αυτό, αφού ήθελε να αποφύγει το παθητικό για την ομάδα του. Και εμείς δεν θα πάμε σε break, no break, γιατί από επόμενο ελάχιστα δευτερόλεπτα θέλουμε να δούμε την εξέλιξη του αγώνα. Με αφορμή το λεπτό το οποίο βρισκόμαστε, να αναφέρουμε και τον νέο κανονισμό τον οποίο υπάρχει για τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, όπου οποιοδήποτε φάουλ μπορεί να γίνει εσκεμμένα, είναι απευθείας δίλεπτη αποβολή και ρήψη από τα 7 μέτρα. Είναι ένας νέος κανονισμός ο οποίος έχει προσθεθεί μαζί με κάποιους καινούριους κανονισμούς. Είναι καλό να μας τους μεταφέρεις. Εμείς από τεχνικής άποψης και κανονισμών δεν τα πάμε και πολύ καλά, παρόλο που προσπαθούμε να μάθουμε όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο μέσα από τα παιχνίδια για να δούμε τις νέες αλλαγές που υπήρξαν στο άθλημα. Σίγουρα. Θα το δούμε πρακτικά αφού το πρωτάθλημα μόλις τώρα ξεκινάει. Και θεωρώ ότι αυτό το 50-49 δευτερόλεπτα τα οποία θα δούμε τώρα θα υπάρχουν μάχες σώμα με σώμα. Αλλά 49 δευτερόλεπτα για να είμαστε ακριβείς για την ολοκλήρωση αυτού του αγώνα, αυτού του μεγάλου ντέρπι. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Παρνασσός 20-21 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να αναμέναμε για το μεγάλο ντέρπι της αγωνιστικής. Τελικά δεν πρόλαβε το παθητικό Σάββας. Είναι σε παθητικό η ομάδα του Στροβόλου τώρα με δύο πάσες να απομένουν. Ο Παπακυπριανού προσπάθησε να περάσει την μπάλα με λόμπα πάνω από παίχτες του Ευρωπαϊκού και πάνω από παίχτες του και πάνω από τον τερματοφύλακα. 20 δευτερόλεπτα. Παίρνει πάνω του τη φάση ο Παπακυπριανού. Τρέχει να προλάβει ο Κώστας Χρυστοδούλου μετά την άστοχη ενέργεια. Σφύριγμα. Έχουμε τραυματισμό στο γήπεδο. Ο Παπακυπριανού δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά αφού μία πάσα πέμενε. Με τον Τορνικίδη να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θεωρώ περισσότερο σε χτύπημα. Και όχι σε... Ακριβώς. Χτύπημα πλάση στο γόνατο φαίνεται. Έχω την εντύπωση όπως και πήρε time out ο Ανδρέας Ανδρίου αμέσως μετά την κατοχή της μπάλας. Γιατί απομένουν 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει. Θα πρέπει να τρέξει το Ευρωπαϊκό αν θέλει να σκοράρει και να σκοράρει και να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της Σομαλίας στο μεγάλο ντέρμπι. Ακριβώς. Το πάνω χέρι το έχει. Στο γύρισμα της μπάλας τώρα θα θεωρώ ότι θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Αν καταφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να κάνει ένα γρήγορο γύρισμα της μπάλας και να μην δώσει την αφορμή στον Παρνασσό να κάνει το φάουλ, θα έχει μια πολύ καλύτερη επιλογή για να τελειώσει τη φάση. Αν καθυστερήσει, τότε ο Παρνασσός έχει το πλεονέκτημα, αφού με τον χρόνο που απομένει και κάνοντας ένα φάουλ, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα τελειώσει. Δίνει τις δικές του οδηγίες ο Σάββας Ζωγράφος, δίνει και τις δικές του οδηγίες ο Ανδρέας Ανδρέου.
για ακόμα μια φορά επιβεβαιωνόμαστε για, το, για τη μάχη των δύο ομάδων. Ότι τελικά φτάσαμε στα τελευταία 12 δευτερόλεπτα και το σκόρ είναι πολύ κοντά. Και νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια τους θα κριθούν στο γκολ. Το ζήσαμε στο Super Cup. Το ζούμε και τώρα στην πρεμιέρα, θα το ζήσουμε και στα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν στην αγωνιστική περίοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Σπουδαίοι αθλητές. Θυμίζουμε απλά 4 Νοεμβρίου το Super Cup γυναικών. Διαμαρτύρεται ο Σάββας ζωγράφος για το που θα πρέπει να πάει η μπάλα. Η μπάλα θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί που ζητήθηκε το time out. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα. Αυτό που είπαμε, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει το φάουλ. Να γίνει το φάουλ. Και ο Παρνασσός είναι πολύ κοντά στην νίκη. Διαμαρτύρεται ο Σάββας ζωγράφος. Τελευταία φάση του αγώνα. Όλοι οι παίχτες του Παρνασσού μπροστά από τον Καρκαλάτο. Να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Και για να δούμε εάν ο Καρκαλάτος τελικά αστοχεί. Έξω η μπάλα, δοκάρι, τελευταίο σφύριγμα, μεγάλη νίκη του Παρνασσού Στροβόλου με 21-20 κόντρα στην περσινή πρωταθλήτρια ομάδα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ένα σπουδαίο παιχνίδι, Αριστοκλή, αντάξιο της ιστορίας και των δύο ομάδων, με ποιότητα, με δυνατές μονομαχίες, απίστευτα γκολ. Τελικός νικητής ήταν ο Παρνασσός Στροβόλου και αναμένουμε με ανυπομονησία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Φυσικά, φυσικά. Βλέπουμε ότι οι δύο ομάδες είναι σε ένα ίδιο επίπεδο, κρίνονται όλα στο γκολ. Ας μην ξεχνάμε ότι και πέρσι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι τελείωσε με νίκη για τον Παρνασσό. Μετά στην πορεία το Ευρωπαϊκό κατάφερε και γύρισε τα παιχνίδια. Ήταν η πρώτη νίκη όμως του Παρνασσού σε βάρος του Ευρωπαϊκού. Πλέον όμως, Αριστοκίδη, πρέπει να το τονίσουμε, μετράει ήδη 3 σερί νίκες σε βάρος του Ευρωπαϊκού ο Παρνασσός. Και αυτή είναι η πίεση που έχει πλέον η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου, εάν θα μπορεί να σπάσει αυτό το σερί και αν θα μπορέσει να διατηρήσει τον τίτλο στην κάτοχή του. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό βάζει μία πίεση στον Ανδρέα Ανδρέου για να βρει τις λύσεις να καταφέρει να σταματήσει αυτό το αρνητικό σερί. Αλλά και απ' την άλλη, ξέροντας πολύ καλά το Σάββατο ζωγράφο, του δίνει μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσει για να κρατήσει αυτό το σερί το θετικό που έχει εναντίον του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Και όπως βλέπετε, τα παιδιά και μετά από την ευρωπαϊκή νίκη το ζουν αυτό έντονα. Τώρα είναι όλοι μαζί μια ομάδα του Παρνασσού και φαίνεται ότι το πρωτάθλημα θα έχει πολύ ανταγωνισμό μεταξύ των δύο ομάδων. Απλά να αναφέρουμε πριν κλείσουμε, Αριστοκλή. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί την επόμενη εβδομάδα λόγω εθνικών ομάδων. Επαναρχίζει την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα υπάρξει και ο αγώνας του Μαυρομάτι με τον προοδευτικό. Εξαναβολής αγώνας ουσιαστικά εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πριν κλείσουμε, να μας πεις δύο λόγια για την επιστροφή του Μαυρομάτι στην μεγάλη κατηγορία. Είσαι μέλος του τεχνικού team του Μαυρομάτι Αγίου Παύλου. Ουσιαστικά στην επιστροφή της ομάδας στην μεγάλη κατηγορία. Όπως τα έχεις πει, είναι η επιστροφή μαζί με τον προπονητή, τον Γιάννα τον Ιωάννου. Έχουμε δημιουργήσει, θεωρώ, ένα αξιόλογο, αξιοσέβαστο
σύνολο, το οποίο θα σταθεί στην πρώτη κατηγορία πάρα πολύ καλά. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα κρατώντας περίπου τη μισή ομάδα από την περσινή σεζόν και προσθέτοντας αρκετά νεαρά παιδιά, και είμαι σίγουρος ότι θα δώσουν τα πάντα για να κρατηθεί η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Ευχαριστώ για την απόψινή πρόσκληση. Θα έχουμε πολλές φορές να τα πούμε μαζί. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια που θα τα μεταδώσουμε μέσω live stream μέσω του alphasports.tv. Εδώ να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Pieces Limited για την χορηγία, ευγενή χορηγία για τη μετάδοση αυτού του live streaming. Φίλοι του alphasports.tv, το σπουδαίο ντέρπι της πρώτης αγωνιστικής στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα χειροσφαίρισης ΟΠΑΠΑ Α κατηγορίας ανδρών τελείωσε. Παρνασσός επικράτησε 21-20 του Ευρωπαϊκού στο κλειστό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από μένα τον Ανδρέα Παρασκιά που ήταν στην περιγραφή και τον coach, τον Αριστοκλή Χριστοφή που ήταν μαζί μου για την βοήθεια. Ευχές για ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.